ήρθε. Είδες ποια ήρθε. Και ήρθε στο σπίτι μας. Είδες την κυρία Ναντρούλα που ήρθε σπίτι μας. Έλα να τη δεις την κυρία Ναντρούλα. Έλα να τη δεις. Η κυρία Ναντρούλα έχει άλλα ζωάκια. Έχει κατσικούλες. Και έχω και σκυλάκια. Α, έχεις και σκυλάκια. Ναι, αντρέπεσαι. Έχεις σκυλάκια για το κοπάδι. Και του κυνηγού. Και του κυνηγού. Α, μα πού τους έχεις στη φάρμα. Έχω στη φάρμα γιατί το ε, φίλη μου η κυρία Ναντρούλα, κοίτα, αγαπώ την εγώ την κυρία Ναντρούλα, έλα να δεις. Έλα και εσύ. Έλα, έλα να δεις την κυρία Ναντρούλα. Έλα ρε παιδιά. Έλα βρε. Λάκη. Τώρα. Λάκη σε γιώχο ένα νέκτορα. Έχεις ένα νέκτορα, μα ο Λάκη είναι Λάζαρος και Κυριακή, δώσ' το τον κυρία Ναντρούλα και να έρθει. Έλα. Τώρα εσύ θα σου δώσει κυρία Ναντρούλα. Έλα, θα σου κουφετούα. Έλα ρε. Έλα ρε. Είναι φίλη μας η κυρία Ναντρούλα. Πάρ' το τσαμέ, αυτές τα βόθηκες όμως να κάνει. Το κέρασμα, διά σου κέρασμα είναι η κυρία Ναντρούλα. Κοίτα. Κιάς το ρε. Λάκη. Λάκη. Είναι φίλη μας η κυρία Ναντρούλα. Είναι η γιαγιά της άντρες που πήγαμε σπίτι της και γνώρισες και τον Νίκο. Τι κάνεις βρε. Πιένε. Τι κάνεις. Πιένε. Καλό, είμαστε καλά, κυρία Ναντρούλα, καλό. Έχουμε μωρό τώρα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Άμα έχεις σκύλο, έχεις μωρό. Άμα έχεις σκύλο, έχεις μωρό. Νιώθω κουρασμένη όπως τότε που γέννησα την Κυριακή και τον Λάζαρο. Τον Λάζαρο βασικά, γιατί εκεί τα φρόνιμο να κορίτσι. Τα φρόνιμο μωρό. Λάκη μου, μα γιατί τη γράφεις έτσι και την κυρία Ναντρούλα και με στενοχωρείς. Έλα, έλα, έλα. Γιατί, Λάκη μου. Έλα και αγαπώ. Είναι γειτόνισσα μας, αγαπά μας, είναι φίλη μας. Την Κυριακή μας. Έλα ρε παιδιά. Ναι. Πού είσαι ρε. Έλα. Ναι. Να πιάσει το τρίτ. Είσαι πονηρούλης. Έλα με ρώσουμε. Έλα. Κάνει τον τροπαλό, όπως όλα μου τα παιδιά. Είσαι πονηρός, πήρες το κεραστικό και δεν πήγες στην κυρία Ναντρούλα. Όχι. Α? Ναι. Α, τώρα που να φύγουμε όμως με την Κυριακή να πάμε να ψωνίσουμε και θα μείνεις μόνος σου, μια χαρά θα την ήθελες την κυρία Ναντρούλα, νομίζω. Νομίζω. Ναι, ναι. Νομίζω. Α? Να πάτε κάτω. Να πάμε να κάνουμε rapid test και να πάμε να αγοράσουμε έναν καλάθι της κουζίνας μεγάλο για να μην το φτάνει ο Λάκης να βάλει ποδιά του μέσα. Ψηλό. Ψηλό γιατί μεγαλώνει τούτος. Είναι ωραίος, είναι. Ναι, καλός. Ρωτάω ο κόσμος είναι όλος, κάνεις τις φλαούνες. Κάνεις φλαούνες εσύ. Καλό. Πόση είναι ώρα σου παίρνει να κάνεις τις φλαούνες. Πολύ. Πολύ είναι ώρα. Αλλά μου να πάει να βγάλεις βίντεο την κυρία Ναντρούλα μου κάνεις φλαούνες. Όσο λέει να σταθείτε κρατείτε η κάμερα 5 ώρες, 6 ώρες πώς είναι. Θα σας δείξω οι όπεδους. Κάμνεις και τυρί για φλαούνες εσύ. Καλό. Κάμνεις και εσύ τυρί. Α, mm. Οπότε το γάλα τώρα χρησιμοποιείς το για το τυρί για τις φλαούνες. Τυρί τώρα. Κάμνεις τυρί για φλαούνες τώρα, ναι. Και... Έχουμε να κάνουμε. Είναι ωραία. Στο το τυρί που κάμνεις για τις φλαούνες, πόσο γάλα. Βάλεις μόνο γάλα μου από τις τσούρες, ναι. Το ίδιο, όπως κάμνω τα χαλούμια. Είναι τέλος γίνεται το τυρί για τις φλαούνες. Κάπνω το βάλεις το όχι τα λάρκα να πούμε. Ναι, τα λάρια, ναι. Ναι και βάλεις, όπως το συνάει στο κάνουμε στο χαλούμι, συνάει στο τεκίνο και γεμώνεις το ταλάρι για ψηλάστο. Βάλεις το παστό στερό σου κάνω, βγάλεις το και πάλι ξανά ψηλάστο μέσα. Και άμα το μαζέψεις όλο, βάλεις το μέσα και βράζει μες στη μαΐδηση, μες στον νορό. Ψήνεται παραπάνω δηλαδή το τυρί της φλαούνας. Ναι, βράζεις το πρώτα μες στον νορό. Ναι. Κάλλεις το, να μας σηκώσεις την αναρή, πάλι ξαναβάλεις το. Άρα ψήνεται παραπάνω από το χαλούμι. Γι' αυτό είναι και πιο λιπαρό. Έχει παραπάνω λιπαρά μέσα, πιο βαρετό. Όχι, φκένει. Επειδή έχω πλά παραπάνω, φκένει παραπάνω. Δεν είναι πολύ λιπαρό. Είναι λιπαρό. Σοβαρά. Είναι αλμυρό όμως. Είναι αλμυρό. Έκανα το άγγονα μου προχτές, βάλω το πόξο. Άλλας. Δηλαδή πάλι θέλω να κόφω να τρώω. Α, αρέσκει το χαλούμι. Και έκοψε, μα θέλει άλλο λίγο άλλας, άγια λαλί. Άρα βάλουν επίτηδες άλλας παραπάνω, φαντάζομαι για να διατηρείτε, να συντηρείτε το άλλας.
Έχει πιάνει πολλά πολύ. Καλό, κανονικό. Κανονικό. Ωραία. Είναι πιο ωριμό τυρί όμως που το χαλούμι. Ναι. Επειδή ψήνεται παραπάνω. Ναι. Και ωριμό. Ωραία. Πόσα κατσικάκια έχεις, κυρία Αντρούλα, πόσες κατσίκες έχεις? Καμιά 25 αρκά. 25, α. Είδες τις καμιά φορά, κυρία, και τις κατσίκες της κυρίας Αντρούλας που παίρνουν με τα κουδούνια τους? Συμβάμαι. Παίρνουν. Δες, κυρία Αντρούλας, κόρη. Είναι οι κατσικούλες που τρώμε το χαλούμι από αυτές. Ναι. Ναι. Λάκη, τι έγινε? Πρώτη φορά έρχεται ξένο σπίτι μας και δεν πας να το φιλήσεις. Τι έπαθες? Έστω μόνο τώρα. Ούλες, άμα ήταν το τούτο κόρη μου και... Άμα σε παρέα με τη Θέκλα. Είδες. Σε παρέα με τη Θέκλα. Μα πού το είδα, ρε, έπαιξε το τηλεόραση, ξέρω το μες στο ίντερνετ. Μες στο ίντερνετ. Είδες. Είδες ότι το ίντερνετ, κυρία Αντρούλα, είναι πιο δυνατό από την τηλεόραση. Εν το μέλλον το ίντερνετ. Ναι, ναι, ναι. Εν το μέλλον το ίντερνετ. Τώρα φκάλλεις με πάλι. Τώρα φκάλλωσε πάλι και να σε δούμε πάλι. Εν τ' αρέσκει σου, ναι. Γιατί να σε περιπέζω? Γιατί να σε κοροϊδεύω, αφού και κάνουμε κάτι κακό. Και κάνουμε κάτι κακό. Ίσα ίσα που φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά. Έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα από πολλούς ανθρώπους που την Ελλάδα που σε παρακολουθούν και λένε ότι είσαι γλυκύτατη. Και που την πάφωνες και που σε βλέπουν, που σε βάζουν στα βίντεο. Χαιρετίσματα και από λόγω μου. Χαιρετίσματα από την κυρία Αντρούλα, βεβαίως. Χαιρετίσματα. Είναι που να κάνω ένα κόρη μου. Λάκη μου, γιατί δεν πας να δεις την κυρία Αντρούλα να τη γνωρίσεις? Γιατί, μωρό μου? Έλα, έλα, έλα. Γιατί, αγάπη μου? Γιατί, βρε? Είναι φίλη μας η κυρία Αντρούλα. Είναι φίλη μας, ναι. Είναι φίλη μας. Είναι φίλη μας. Ε, το είδες, επίεν όλα. Έρχεται να σε μυριστεί τώρα, φανταζούμε, για να καταλάβεις. Δώσ' του, δώσ' του. Σου δώσει κεραστικό η κυρία Αντρούλα, κοίτα. Έλα, αγάπη μου. Έλα, ρε. Έτω, έτω, για με... Να πιάσε το. Προβληματισμένος. Έναν ευχαριστώ, ρε γάρε. Όχι, γάρο σκύλος. Να σε συνηθίσει, κυρία Αντρούλα. Ναι, ναι. Να σε συνηθίσει. Είναι, είναι γνώρισε πολύ κόσμο τώρα. Έχουμε το σπίτι, ακόμα τον έβγαλαμε έξω, γιατί πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο του και να περάσουν και 10 μέρες να κατελειώσει το εμβόλιο του και μετά να μπορεί να βγει έξω. Έτσι. Να γίνει μεγάλος όμως, ναι. Να μεγαλώσει τούτος. Ενώ όπως το λαμπρατόρ που είναι άντρια, ναι. Λατζίνης ήταν ξαθό. Ήταν ξαθός. Ήταν άσπρος. Ήταν άσπρος, δεν ήταν έτσι μαυρούλης σαν εσένα. Έχουμε και εμείς έναν άσπρο με... Α, είδα τον, είδα τον. Είδα τον. Τι είναι που έκαμε εγχείρηση το πόδι του? Όχι, είναι άλλο τσινός. Του σεν του κυνηγιού. Εξαπόλυσες το, γαμνίζει βούρος στο βουνό. Και χάνεται. Να βρει λαούς. Βουάου, βουάου. Τούτος δεν νομίζω να έχει μέσα του κυνηγού αίμα, δεν νομίζω έτσι όπως το βλέπω. Δεν νομίζω. Ναι, φαίνεται μου έτσι λίγο του σαλονιού, της πέτρας, του σπιτιού. Είδες, είναι καλή, κυρία Αντρούλα. Είδες, είναι καλή. Είδες. Έλα, τώρα να μείνει μόνος το Λάκη, εμείς να πάμε να κάνουμε rapid test και θα μείνει μόνος του. Θα μείνει μόνος του και θα είναι φρόνιμος. Ναι. Δεν να αφήσει τώρα, ναι. Να φύγουμε τώρα, σε λίγο. Όχι. Όχι, τώρα έχω μωρό, πώς θα φύγω, κυρία Αντρούλα, αφού έχω μωρό να σάζω. Κατάλαβες γιατί μου φέραν το σκύλο? Για να με φύγω, κατάλαβες γιατί μου φέραν το σκύλο? Έφεραν μου το σκύλο, ερωτεύτηκα το για να με θέλω να φύγω. Ναι, αγάπη μου, πού θα φύγω να σε αφήσω, μωρό μου? Εσάς τη δουλειά σου, δες κάποιες ποδά. Κάμνω τις και ποδά, ναι. Κάμνω τις και ποδά. Με διαδικτυακά οι δουλειές μου, άμα χρειαστεί να πω ένα πόδι αλλήλων και να έρθω. Έτσι, Νικόλα. Να τον προσέχει η Κυριακή. Θέλεις, Κυριακή, να προσέχεις το λάκι, άμα φύγω. Εγώ, να πάμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Οκ, πάμε.